Καλησπέρα, κύριε Σωτήρη. Είμαστε πάλι κοντά σε αυτό το βράδυ. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο? Έτσι, για να τρολάρουμε για λίγο τον Ουμπέρτο Έκο, που έχει πει γνωστή πατάτα ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Ειδήσεις υπάρχουν τον Αύγουστο. Και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, και πολιτικές και οικονομικές και κοινωνικές. Και γι' αυτό, επειδή υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, έχω κοντά μου δύο εκπροσώπους τύπου των δύο μεγάλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για να κουβεντιάσουμε μαζί τους τα τρέχοντα θέματα. Αριστερά μου είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Ρωμανός. Καλησπέρα, κύριε Ρωμανέ. Καλώς σας βρίσκω. Και δεξιά μου έχουν κάτι βέβαια ανάποδα. Θα πρέπει να κάτσουν από εδώ. Ο ένας και από εδώ και άλλο είναι δεξιά. Από τη μεριά που βλέπουν οι τηλεθεατές είναι σωστά. Είναι σωστή. Δεξιά μου είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Θανάσης Γκλαβίνας. Καλησπέρα, κύριε Γκλαβίνα. Καλησπέρα, κύριε Γκλαβίνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι κάνει έναν αγώνα δρόμου να υλοποιήσει υποσχέσεις προεκλογικές. Καθημερινά στην εκπομπή αυτή, με τη βοήθεια και του Μητρόπουλου, του κ. Μητρόπουλου, του καθηγητή και άλλων καλεσμένων, κουβεντιάζουμε για μέτρα της κυβέρνησης, για επιδοτήσεις, για φορολογικές παρεμβάσεις. Καταδείχνετε νομοσχέδια που αλλάζουν άρδιν, θα έλεγα, την εικόνα της κοινωνίας και της πολιτικής. Θέλω λοιπόν σήμερα να κουβεντιάσουμε τα θέματα αυτά και να ξεκινήσουμε με τον κ. Ρωμανό, επειδή είπαμε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Εάν αλλάζαμε θέσεις και γινόσαστε εσείς ο παρουσιαστής και εγώ είμαι καλεσμένος, ποιο πρώτο θέμα θα ξεκινάγατε? Ωραία ερώτηση, δεν μου την έχω ξανακάνει, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινούσα με βάση αυτό που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα, ναι, που είναι κάποιες θετικές ειδήσεις, γιατί νομίζω ότι έχει ανάγκη και ο κόσμος. Ναι, έχει ανάγκη πράγματα, έτσι, μετά πολύ περάσαμε. Θετικά πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά θετικά τις τελευταίες μέρες που μπορούμε να πούμε. Άρα θα πάω κατευθείαν στην απάντηση που θα έδινα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης που παίρνει για να... Θα σας πω, ένα θετικό που συνδέεται νομίζω με τη μεγάλη εικόνα του τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και την προηγούμενη τετραετία, αλλά και του τι έχει βάλει μπρος ήδη, είναι η αναβάθμιση από τον Νίκο R&I, είναι ουσιαστικά η επενδυτική βαθμίδα. Οι Ιαπωνέζοι που λέμε. Το οποίο έχει όμως και την ιδιαίτερη αξία του, γιατί ειδικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες οι οποίες, αν δεν πάρεις επενδυτική βαθμίδα, δεν επενδύει κανείς σε σένα. Άρα ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο επενδύσεων από εκεί. Και κυρίως πέραν του ειδικού συμβολισμού που έχει αυτή η κίνηση, ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος, είναι ο προάγγελος του να έρθει η ίδια κίνηση. Ακριβώς. Και από άλλους οίκους, αλλά... οι οποίοι αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και που αλλά... σημαίνει ότι πρακτικά παίρνουμε και επίσημα πια πολύ σύντομα, θεωρώ, την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ήθελα να λέω. Και το ερώτημα που θα μου κάνατε και θα έκανα και εγώ αν ήμουν στη θέση σας που με ρωτήσατε, είναι τι σημαίνει αυτό για τους τηλεθεατές. Ακριβώς. Θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Βέβαια, η αναβάθμιση από τους Ιαπωνέζους είναι ένα πολύ σημαντικό και προαναγγέλει ότι πιθανή αναβάθμιση από τους μεγάλους οίκους, τους πολύ γνωστούς, Fitch και... Περιμένουμε και μέσα στο Σεπτέμβριο κάποιους. Ακριβώς. Εξ αυτών. Αλλά θα περιμένουμε, αυτά θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβρη. Έτσι. Σωστά, σωστά. Τώρα, κύριε Γκλαβίνα, ποιο γεγονός για σας μπορεί να μπει πρώτο στην πολιτική ατζέντα σήμερα? Δηλαδή, ποιο είναι το γεγονός το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολήσει ιδιαίτερα? Εγώ θα ξεκίναγα, είναι πολλά τα σημαντικά. Είναι προφανώς και οι πυρκαγιές, είναι και οι καταστροφές που βίωσαν πολλοί πολίτες μας, είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αλλά σήμερα θα ξεκινούσα από ένα γεγονός πολύ έτσι φρέσκο, ένα κίνημα το οποίο δείχνει ότι ξυπνάει μια αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών. Το κίνημα της πετσέτας. Σε σχέση με το κίνημα της πετσέτας. Θεωρώ πολύ υγιή αυτή την αντίδραση και τη διαδήλωση που έγινε σήμερα στη Ρόδο, όπου εκεί οι πολίτες ζήτησαν αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αποτελεσματική προστασία των σπιτιών τους, αποτελεσματική προστασία των περιουσιών τους. Αν τα συνδυάσει κανείς με το κίνημα της πετσέτας ή το κίνημα της απελευθέρωσης, μπορούμε να το πούμε, των παραλίων, όπου και ενάντια στην ιδιωτική, εγώ θα πω, αυθαιρεσία ή και στο μη έλεγχο από το κράτος των αυθαιρεσιών και των παράνομων καταλήψεων ή την αποφυγή ελέγχου προς κάθε παράβαση και κάθε αυθαιρεσία, νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο είχαμε αρκετό καιρό να δούμε την ελληνική κοινωνία
να αντιδρά με τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει δυνάμεις και έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Να σας πω για το κίνημα αυτό της περίφημης, του κίνημα της Πετσέτας. Δεν μ' αρέσει ο τίτλος που έχει δοθεί. Το κίνημα της Πετσέτας. Απελευθέρωση των παραλιόμπρουμα, να το πούμε. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυθαίρετα κάποιοι κάθε τόσο πάνε και καταλαμβάνουν οι παραλία. Στρίνουν εξαπλώστες, στρίνουν ομπρέλες, βάζουν και κάποια τιμή και εκμεταλλεύονται έναν χώρο που ανήκει στον κόσμο να πηγαίνει να, πάει να κάνει τα μπάνια του. Και δεν μπορεί κανείς, κάποιος μάλλον, να πληρώνει 30 και 40 ευρώ για να έχει την ξαπλώστα του και την ομπρέλα του να κάνει ένα μπάνιο. Εγώ πήγαινε στην Πάρο πριν από 3-4 χρόνια, έχω σταματήσει να πηγαίνω, διότι πια το νησί έχει πάει αλλού, μου θυμίζει πάρα πολύ Μύκονο. Πήγα λοιπόν στην Πάρο και είχαμε 2-3 παραλίες που κάναμε μπάνια μια χαρά. Πηγαίναμε εκεί πέρα, στρώναμε τα δέντρα μας, βάζαμε την ομπρελίτσα μας, κάναμε το μπάνιο. Και τώρα είναι παντού ξαπλώσεις. Και τιμές τρελές, 70-80 ευρώ. Και έρωμα, ναι, υπάρχουν μπροστά μας 5 ζητήματα πολύ σημαντικά, τα οποία προφανώς απασχολούν την κυβέρνηση. Ακρίβεια, αδυναμία εξόφλησης χρεών σε εφορία και τράπεζες. Δεν πήγε καλά η ιστορία των 70 και 120 δόσεων. Δηλαδή, λίγος κόσμος μπήκε σε αυτή την διακανονισμό. Αυτοδιοικητικές εκλογές, εμπρισμοί, αυξήσεις επιτοκίων συνεχής που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο κόσμος. Δηλαδή, είναι 5 θέματα που θα ήθελα να μου πείτε πώς θα τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Θα συνδέσω τα δύο, γιατί και η αύξηση των επιτοκίων και η ακρίβεια εν γέννη νομίζω ότι ουσιαστικά συνδέεται με τις πιέσεις που ασκούνται στον οικοκυριό και σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση και τα δύο, γιατί και η αύξηση των επιτοκίων ουσιαστικά με αυτό συνδέεται. Αλλά πριν πάω σε αυτό, θέλω ένα σχόλιο για το κίνημα της Πετσέτας. Δεν θα μπω τώρα στο αν τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση, που προφανώς επί της αρχής υγιές είναι. Θα πω όμως ότι ουσιαστικά αυτό, θα μου επιτρέψεις να πω, ξεκίνησε από την ίδια την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι πριν τις εκλογές η κυβέρνηση έκανε συγκεκριμένες κινήσεις στη Μύκονο, που απελευθέρωσε δημόσιο χώρο. Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν πριν από αυτά που είδαμε σήμερα, πολύ πριν, στα τέλη από τις 20 Ιουλίου και μετά, αν δεν κάνω λάθος, στην Πάρο. Πάλι από, από δημόσιες οντότητες, με την ευρία έννοια από την κυβέρνηση, από αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τους συγκεκριμένους ελέγχους στην κλιματική υπηρεσία εν προκειμένου. Γιατί περιπτώσεις μιλάμε? Μιλάμε για περιπτώσεις όπου ο δημόσιος χώρος μέσω σύμβασης έχει παραχωρηθεί με συγκεκριμένους όρους σε ιδιώτες για να γίνεται εκμετάλλευσή του. Άρα λοιπόν πρέπει να ελέγχεται αν τηρούνται αυτοί οι όροι, όροι τους οποίους έχουν υπογράψει και οι παραχωρησιούχοι, αλλά και τα δύο μέρη εν ολίγης. Άρα πρόκειται για το αν τηρούν και τιμούν την υπογραφή τους. Γι' αυτό και υπάρχει η παρέμβαση της Υπάρχει η παρέμβαση, είναι ξεκάθαρο και από τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις που έχουμε δει και από τον ίδιο τον κύριο Χατζηδάκη μέσα στη μέρα σήμερα, ότι εκεί δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Μιλάμε για τήρηση της νομιμότητας και του συντάγματος, μιλάμε για κάτι το οποίο για μας είναι θεμελιώδες και μιλάμε επί της ουσίας για ποινές οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα δέοντα. Αυτές υπάρχουν όμως. Δεν εφαρμόζονται. Ναι, λέω λοιπόν ότι. Γιατί δεν εφαρμόζονται? Εκεί είναι δύο ζητήματα. Είναι ένα ζήτημα ελέγχου, άρα του σε τι βαθμό μπορούν να γίνονται αυτοί οι ελέγχοι, οι οποίοι πλέον γίνονται με τα δεδομένα που έχουμε, την υποστελέχωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την κακή οργάνωση σε άλλες περιπτώσεις, παθογένειες δηλαδή του δημοσίου που υπάρχουν πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι εκεί ήδη έχουν γίνει βελτιωτικές κινήσεις και ξαναλέω ότι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, δηλαδή από τους ελέγχους, από τις κυρώσεις και από το να τηρούνται όλα αυτά με το δέοντα τρόπο. Θα γυρίσουμε στα προηγούμενα που θέλω. Ένα μικρό σχόλιο, με επιτρέπετε. Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι απόλυτα πλεονέκτημα της κυβέρνησης, τέλος πάντων ότι υιοθετεί η κυβέρνηση αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω αδικεί και τους πολίτες και να λέτε ότι. Επειδή είπατε ότι εμείς το ξεκινήσαμε, αν καταλαβαίνω καλά. Εμείς το ξεκινήσαμε, λέω, με την έννοια ότι πρώτη φορά σε νησιά, σωστό, όπου γινόταν ό,τι γινόταν και δεν κουνιόταν φίλο, για πρώτη φορά είδαμε παρεμβάσεις στη σωστή κατεύθυνση. Αν εσείς πράγματι λέτε ότι κάναμε μια αρχή, τότε αυτό σημαίνει ότι σηκώνεται και το βάρος όλων των υπόλοιπων αυθαιρεσιών σε όλη την Ελλάδα που τις έχετε ελέγξει. Δεν τις έχετε ελέγξει. Γιατί μιλάμε, είναι χιλιάδες. Οι καταπατήσεις και αυθαιρεσίες. Είναι οι χιλιάδες οι καταπατήσεις και αυθαιρεσίες. Ξαναλέω. Δεν έχω. Δεν μπορώ. Αν εσείς έχετε συγκεκριμένα στοιχεία για όλες τις αυθαιρεσίες. Έχω τα μάτια μου. Ναι, τα μάτια μας τα έχουμε όλοι. Λέω λοιπόν ότι η δουλειά του κράτους
είναι να παρεμβαίνει όσο μπορεί, να ελέγχει όσο μπορεί και να επιβάλλει τις δέουσες κυρώσεις. Άρα λέτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε λίγο. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν, και ξαναλέω, όλα είναι συγκριτικά με το τι γινόταν μέχρι χθες. Δεν θα σηκώσουμε το βάρος 40 ετών. Προφανώς, δεν σας το ζητάει σε αυτή τη χώρα. Λέω λοιπόν ότι ναι, στη Μύκονο είχε ξεφύγει η κατάσταση. Υπήρχαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου παρενέβη για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ, ο κρατικός μηχανισμός με τον τρόπο που είδαμε. Στην Πάρο επίσης το είδαμε αυτό και θεωρώ θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Και εδώ είμαστε για να κρινόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ας βάλουμε μια άλλη τελεία και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και στα θέματα τα πολιτικά και των εξελίξεων. Γιατί για μένα η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι κάτι που δίνει ελπίδες στους καρκινοπαθείς και στις οικογένειές τους. Και δυστυχώς δεν υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα που να μην έχει μία περίπτωση καρκινοπαθούς. Δεν υπάρχει οικογένεια. Μα ο μπαμπάς, μα ο θείος, ο αδελφός. Υπάρχει, είναι λοιπόν αυτή η μάστιγα του αιώνα. Και να λοιπόν που υπάρχουν σήμερα δύο πολύ καλά νέα. Το ένα και τα δύο, το ένα έρχεται από την Αμερική, όπου αναγγέλλεται ότι μία ομάδα γιατρών, οι οποίοι δουλεύουν στο City of Hope. Το City of Hope είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός αντιμετώπισης του καρκίνου και θεραπείας, οι οποίοι μας λένε ότι βρέθηκε μία χημειοθεραπεία που σκοτώνει όλους τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους. Εφαρμόστηκε η θεραπεία αυτή εργαστηριακά σε 70 διαφορετικά είδη καρκίνων, μαστού, προστάτη, εγκεφάλου, οθήκες, τράχυλο της μήτρας, δέρματος και πνευμόνων και έφερε θετικά αποτελέσματα. Είναι μία, λέει, θεραπεία η οποία δεν προσβάλλει και τα υγιή κύτταρα. Το άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας, πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο, είναι ότι ένας σημαντικός Έλληνας γιατρός, ο καθηγητής κ. Γαλατσάτος, Παναγής Γαλατσάτος, καθηγητής στο Άντον Χόπκινς, το πολύ σημαντικό αυτό πανεπιστήμιο της Αμερικής, έχει μία δική του πλέον έρευνα, η οποία έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα και τον έχουμε στο Skype και για μας είναι τιμητικό που ο κ. Γαλατσάτος είναι σήμερα το βράδυ μαζί μας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Μ' ακούτε? Γεια σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Σαν πως είπες, για κάτι σπουδαίο που έχει χτυπήσει πολλές οικογένειες, όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, για πέστε μου, η δική σας έρευνα που κατέληξε, τι βρήκατε, τι προτείνετε? Ναι, και μπορούμε να εξηγήσουμε και τι μας είπαν και οι καθηγητοί και στο City of Hope, και τα δύο μιλάμε. Αλλά για τα δικά μου τα έρευνα, δύο χρόνια πριν είχα ένα ασθενή, 42 χρονών άνθρωπο, τρία παιδιά έχει, έρχεται στο κλίνικ μου, στο γραφείο μου, με ένα βήχα. Βγάζουμε ακτίνες, καρκίνο στα πνευμόνια, γεμάτος. Και το μόνο που μου ζήτησε ήταν, λέει, θέλω να δω το γιο μου να γίνει 16 χρονών. Περάσαν μερικά χρόνια, πήγε με χημοθεραπείες, πήγε με άλλα, τίποτα. Εμείς το 2019 καταλάβαμε ένα φάρμακο που λέγεται ψωραλένιο, που αλήθεια να σου πω δεν είναι καινούριο. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν καταλάβει και το βάζανε στο δέρμα τους, με το ηλίο, η θεραπεία δούλευε. Εμείς έχουμε βγάλει αυτό το χημικό και το χτυπάμε με υπεριόδες και μπορούμε να το αλλάξουμε, να μπορεί να πάει στα καρκίνα το κύτταρο, να το σκοτώσει. Και αρχινήσαμε να το κάνουμε αυτά τα έρευνα σε άνθρωποι. Το 2019 ο πρώτος άνθρωπος που βάλαμε μέσα ήταν αυτός. Και τον δώσαμε άλλα 5 χρόνια να ζήσει. Ο καρκίνο έφυγε, πέθανε από κάτι άλλο, αλλά ήδη το παιδί του είναι γίνει 16 χρονών. Και τώρα που σας μιλάω, αυτό το φάρμακο, το ψωραλένιο, και δουλεύει με την ενεργεία, με υπεριόδιας, που το χτυπάει, αν το βάλεις μέσα στο σώμα, εκεί που είναι το καρκίνο, μπορεί να βρει όλο το καρκίνο όπου έχει πάει. Και μέχρι τη στιγμή έχουμε καλέσει άλλοι τρεις ασθενείς, μία με καρκίνο στο στήθος της που έχει προχωρήσει, άλλος καρκίνο στα νεφρά που έχει προχωρήσει. Και η έρευνα που γίνεται, που έγινε η έρευνα? Να προχωράμε. Κύριε Καλαδέδο, η έρευνα έγινε στο Άντονι Χόπκινς, από το Πανεπιστήμιο ή κάπου αλλού? Ναι, γίνεται στο Johns Hopkins και στο Duke. Το Duke είναι άλλο μεγάλο νοσοκομείο εδώ στην Αμερική. Εμείς οι δύο γιατροί, είναι από τα 20 γιατροί που δουλεύουμε μαζί και μέχρι τη στιγμή τι προσπαθούμε να δείξουμε είναι που δουλεύει αυτά τα έρευνα, αυτό το φάρμακο και πρέπει να δείξουμε στο FDA εδώ στην Αμερική που είναι ασφαλές. Και μέχρι τη στιγμή αυτό είναι κάτι άλλο. Οι παρενέργειες με αυτό το φάρμακο δεν υπάρχουν.
μήπως θα πονέσει εκεί λίγο που έχουμε βάλει το φάρμακο, αλλά δεν είναι σαν χημοθεραπεία που χάνει το μαλλί σου, παίρνει ένα μικρόβιο μετά από το άλλο. Σωστά. Μέχρι τη στιγμή παρενέργεια δεν βλέπουμε πολλά. Θέλω να σα κάνω ένα ερώτημα όμως το εξής. Είναι για λίγους αυτή η θεραπεία ή για όλους? Εννοώ δηλαδή ότι κοστίζει πολύ, λίγο μπορεί δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τόσα πολλά λεφτά να ζητήσει τη βοήθεια. Για τώρα, πόσο έχουμε ανοίξει, αν είσαι φτωχός ή πλούσιος, αν έχεις λίγο καρκίνο ή πολύ, όλους καλάμε με αυτή τη στιγμή. Γιατί πιστεύουμε τόσο πολύ με αυτή τη θεραπεία και έχουμε πολλοί άνθρωποι, που ασθενοί που έχουν έρθει σε εμάς, όχι μόνο στην Αμερική, δύο από τη Γαλλία, ένας από τη Φιλιππίνες, και ήρθαν να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά να εξηγήσω, αν το καρκίνο έχει προοδεύσει τόσο πολύ που παραλίγο να πεθάνει, ναι, θα πούμε, άκου, τίποτα δεν θα βοηθήσει εδώ. Με ένα θαύμα, μήπως. Αλλά αν το καρκίνο είναι και να έχει προχωρήσει, αλλά πάει καλά ο άνθρωπος, θα τον δώσουμε ό,τι μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει στα πρώτα στάδια, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να παρέμβεται σε προχωρημένο στάδιο. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι τελειωμένα. Ναι, εμείς θέλουμε και αλήθεια να σου πω, ελπίζω, το λέω εδώ τώρα, σε 5 χρόνια αυτή τη θεραπεία που εγώ και οι άλλοι γιατί δουλεύουν, θα είναι σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύουμε θα δώσει πολύ εμπιστοσύνη στον κόσμο να παλέψει το καρκίνο, να τον νικήσει χωρίς παρενέργειας και χωρίς άλλα άσχημα πράγματα που μπορεί να γίνουν με τις άλλες θεραπείες που υπάρχουν. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω για να σας αφήσουμε. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε από την ομάδα των επιστημόνων του City of Hope, ότι βρέθηκε μια χημειοθεραπεία η οποία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκίνους. Πώς την ακούτε, τι λέτε? Και χαρά μου εδώ. Εγώ θέλω όλοι να κάνουν τη δουλειά να παλέψουμε το καρκίνο. Το μόνο να εξηγήσω, εκεί τα έρευνα που βγάλανε είναι πριν να πάει στον άνθρωπο. Τώρα τι πρέπει να κάνουν είναι τι εμείς κάναμε τα 6 χρόνια πριν, που δείξαμε στα σκυλιά, στα μπουτίκια, δουλεύει το φάρμακο, πρέπει τώρα να το δώσουμε στον άνθρωπο. Αυτοί τώρα χρειάζονται άλλα 1 με 2 χρόνια να το δώσουν το χημικό στο ασθενή. Εγώ πιστεύω και αυτό θα είναι καλό. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί αφορά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Γεια σας. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία. Ευχαριστώ σας. Καληνύχτα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για μένα ότι ένας νέος άνθρωπος, τον είδατε, ένα νέο παιδί, στην ηλικία σας περίπου είναι, έτσι, έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Είναι ερευνητής μεγάλος στην Αμερική, έχει βρει αυτό το φάρμακο του καρκίνου και συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν στην πολιτική, μετά από όλη αυτή την παράκαμψη που κάναμε. Τελικά όμως δεν σας απάντησα σε αυτά που βάλατε. Ναι, πέστε μου λοιπόν τώρα, γιατί υπήρχε αυτό το ερώτημα που έμεινε σε κρεμό. Δηλαδή υπάρχουν 5 θέματα, λοιπόν, ακρίβεια, ξεκινάω όλα αυτά. Από πλευράς επικαιρότητας, το πιο πρόσφατο που είναι οι πυρκαγιές. Εκεί να δώσουμε πάλι 2, νομίζω, θετικές ειδήσεις αντικειμενικά. Την αύξηση του πτυτικού επιδόματος για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους δηλαδή που πετούν τα πυροσβεστικά πτυτικά μέσα. Και από εκεί και πέρα έχουμε επίσης τον δεκαπλασιασμό έως και 20πλασιασμό των διοικητικών προστήμων για τους ανθρώπους οι οποίοι, για το ανθρώπινο εκείνο χέρι που φάνηκε και στις τελευταίες πυρκαγιές δυστυχώς ότι ευθύνεται για την πλειονότητα εξ αυτών, που λέμε και ξαναλέμε πώς μπορούμε να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο και το καθεξής. Έγινε με τον ποινικό κώδικα σε μεγάλο βαθμό, αλλά στο κομμάτι των διοικητικών προστήμων πράγματι ήταν σε χαμηλό επίπεδο σε πολλές περιπτώσεις. Κύριε Ρωμανέ, θα ρωτάω πράγματα που αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει μια απάντηση. Ακρίβεια. Τι θα κάνετε για την ακρίβεια? Η ακρίβεια... Γιατί αυτό ότι είναι εισαγόμενοι και λοιπά, το καταλαβαίνουμε και είναι σε ένα βαθμό γεγονός. Εισαγόμενοι είναι. Το πολίτης ενδιαφέρεται για το πώς θα το αντιμετωπίσει όμως τελικά. Δεν ενδιαφέρει αν έρχεται όχι. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι είναι η πολιτική μας, όπως έχει εξελιχθεί, έχει 3 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών. Και αυτά είναι για μένα πιο σημαντικά γιατί υπερβαίνουν τα όποια παροδικά χαρακτηριστικά που ελπίζουμε να έχει αυτό το εισαγόμενο κύμα ακρίβειας και είναι σταθερά μέτρα. Δηλαδή, φοροελαφρύνσεις, στις οποίες αναφερθήκατε με το προηγούμενο νομοσχέδιο που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Ανοίγω παρένθεση, είναι το 50% του οικονομικού μας προγράμματος μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυξήσεις μισθών στο δημόσιο που έρχονται σε συνέχεια
των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και που θα γίνουν και το επόμενο. Εν πάση περιπτώσει, μία σειρά τέτοιων μέτρων. Το θέμα είναι να χτυπήσετε την εσωτερική. Άρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας. Για μένα, πολύ σημαντικός. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα μέτρα που έχουν ένα παροδικό χαρακτήρα. Πολλά από αυτά όμως διευρύθηκαν χρονικά πάλι στο τελευταίο νομοσχέδιο. Market Pass, καλάθι νοικοκυριού. Επιδοματική πολιτική δηλαδή. Τα επιδόματα που είναι στοχευμένα ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Που δεν είναι μόνο επιδόματα, κατά κύριο λόγο είναι, μιλάμε για τις ενισχύσεις στο ρεύμα και ούτω καθεξής. Και το τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό που βάζετε, είναι η εσχροκέρδεια. Τι δηλαδή, η έλεγχη πάλι. Και συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα της πετσέτας. Η έλεγχη. Τι έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση? Καταρχάς, να πούμε ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ακρίβεια, αλλά αφού καθότι έχουν μεσολαβήσει εκλογές, μπήκε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει μπει ποτέ σε σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Δίνω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Αυτή η έλεγχη είναι συνεχής. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τεράστια πρόστιμα πέριξ του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε εταιρείες ηλεκτρονικών, ακριβώς για το λόγο του ότι είχαν fake εκτόσεις, να το πω έτσι. Άρα πάλι έχει να κάνει με την προστασία του καταναλωτή όλο αυτό. Είχαμε επίσης ελέγχους και πρόστιμα κατά τη στοιχεία σε εταιρείες ταχυμεταφοράς φαγητού. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι των ελέγχων. Με χειροπιαστά αποτελέσματα, σας δίνω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Κύριε Γραβίνα, εσείς ποια είναι η άποψή σας για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος από πλευρά της κυβέρνησης? Και μιλάω για την ακρίβεια. Είναι αυτό που πονάει περισσότερο τον κόσμο. Η ακρίβεια. Φυσικά είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ θα δεχτώ ότι καταρχάς είναι εισαγόμενο. Καταρχάς σε όλη την Ευρώπη μπορούμε να δούμε και σε όλο τον κόσμο ο πόλεμος και διάφορες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο πράγματι επιβαρύνουν και δημιουργούν πληθυσμό και αυξάνουν τις τιμές. Αλλά πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Πάμε να δούμε πώς έχουν αντιμετωπίσει άλλες χώρες το παρόμοιο πρόβλημα. Ήμασταν σε αυτό το στούντιο πριν λίγο καιρό και θυμάμαι είχαμε μια διαμάχη με κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι. Απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που εμείς λέμε καλή επιδοματική πολιτική, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, θέλει άλλα μέτρα και είναι γνωστή η πρότασή μας για μείωση των έμεσων φόρων, οι οποίοι πλήττουν ως επιτοπλίστων τα μεσαία και πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας μας. Και λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει: μα απορρίπτεται αυτή η πρόταση, μα... και απαντάμε γιατί. Μα δείτε στην Ισπανία που το κάνανε. Πέφτει ο Σάντσεθ, διαλύεται, θα χάσει την κυβέρνηση. Του λέω, κρατήστε μικρό καλάθι, δεν ξέρετε τι μπορεί να έρθει στη ζωή. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από λίγο καιρό και βλέπουμε μόνο ότι αυτή η πολιτική στην Ισπανία με κάποιο τρόπο επιβραβεύτηκε. Mm-hmm. Μπορεί να μην κέρδισε ο Σάντζ. Mm-hmm. Διατηρήσει τα ποσοστά του, τα αύξησε συγγνώμη τα ποσοστά του και προφανώς κέρδισε το συντηρητικό κόμμα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η πολιτική του Σάντζ, η οποία είχε αποτελέσματα απτά, πραγματικά είναι στη λάθος κατεύθυνση. Το πώς θα εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μια λύση η οποία δίνει. Τα επιδόματα και η επιδοματική πολιτική μπορεί να δημιουργούν και πράγματι να βοηθάνε έστω εκείνη τη στιγμή πολλούς ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά είναι ένα μέτρο με το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν βάζεις, δεν λύνεις το πρόβλημα στη βάση του. Αλλά ίσα ίσα το διονύζεις, του δίνεις μικρές ασπιρίνες για να συνεχίσει να υπάρχει. Ως προς την εσχροκέρδεια. Είδαμε προχθές, πριν λίγες μέρες, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος ανεξάρτητος είναι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ανήκει σε κάποιο κόμμα. Να μιλάει για τα ότι πρέπει να μειωθούν τα περιθώρια κέρδους των εταιριών. Με πολύ σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Δεν είχαμε κάποια απάντηση από την κυβέρνηση στην επισήμανση αυτή του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, που τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Δεν λέει πράγματα που μας συμφέρει μόνο μας. Κατά καιρούς λέει πράγματα που μπορεί να μας συμφέρουν. Είναι ενάντια στις προτάσεις μας. Αλλά εν προκειμένου, σε αυτή τη θέση λοιπόν, δεν είδαμε κάποια αντίδραση. Ναι. Το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο και κλείνω. Για τις πυρκαγιές. Είπε ο κύριος Ρωμανός δύο πράγματα. Θα σταθώ στο δεύτερο, ότι θα πολλαπλασιάσουμε τις ποινές και τις κυρώσεις. Μάλιστα, ο υπουργός, ο κύριος Κιχίλιας, είπε, έκανε και μια λάθος κατά με αναλογία, λέγοντας ότι ανάλογα με το πώς είναι τα πρόστιμα στα σκυλιά, δεν κατάλαβα η αλήθεια είναι το συνειρμό του. Οκ, το αφήνω. Είναι μια παλιά τακτική αυτή να προσπαθούμε να αυξήσουμε, ας το πούμε έτσι, τις ποινές, να σκληρύνουμε το πλαίσιο ποινών. Το έχουμε ξανακάνει και σε άλλες, εγώ θα πω, περιπτώσεις. Δείτε την αθλητική βία. Δείτε τις περιπτώσεις, εγώ θα σας πω και κάτι πρόσφατο επίσης, των διακινητών, που έχουμε πάρα πολύ σκληρό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να μειώνονται τα ποινικά φαινόμενα ή τα αντίστοιχα φαινόμενα. Το γεγονός ότι μειώνονται πάντως οι ροές, προφανώς σημαίνει ότι μειώνονται και, δεν έχει να... μειώνεται και η πίτα των διακινητών. Η διακίνηση, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Άμα πάτε σε ένα ποινικό δικαστήριο, θα δείτε ότι δυστυχώς δεν μειώνεται. Αυτό που συμβαίνει στη Ροδόπη και στον Εύρο, τι ακριβώς είναι?
Ακριβώς. Το γεγονός λοιπόν δεν ότι. Δεν του βλέπω να σταματάνε το γεγονός ότι τέτοια. Ποινές, ξέρετε, είναι πολλά χρόνια και πάρα πολύ. Το γεγονός ότι τέτοια κυκλώματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Το γεγονός ότι τέτοια κυκλώματα καταφέρουμε και τα πιάνουμε. Έχει αλλάξει το ποινικό πλαίσιο. Έχουν αλλάξει και οι όροι όσον αφορά είναι όλο το κομμάτι τη μετανάστευση. Εγώ λέω για τις ποινές αυτές καθεαυτές. Άρα λέω ότι αυτά συνολικά όμως, γιατί είναι κομμάτια του ίδιου παζλ, έχουν λειτουργήσει σε μια σωστή κατεύθυνση. Ούτε στην βάση των. Μακάρι, εγώ δεν λέω. Μακάρι να λειτουργήσει. Μακάρι, δεν είναι και ενδεχομένως, αν η κυβέρνηση προβεί, να θεωρήσουμε ότι. Αλλά δυστυχώς πάμε, η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα από ένα τέτοιο, εγώ θα τον πω και νομικό καμιά φορά, λαϊκισμό ή καμιά νομική υπερβολή, να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ρίχνουμε στους εμπριστές που πράγματι υπάρχουν, δεν το αφισβητεί κανείς, και γίνανε και συλλήψεις, και καλώς γίνανε και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα των συλλήψεων ενώ της νομικής διαδικασίας, αν πράγματι αυτοί ήταν που βάλουν φωτιά. Άλλες φορές γίνεται από αμέλεια, άλλες φορές από δόλο. Έχει διάφορες εκφάνσεις το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν πρέπει να ρίξουμε λέγοντας φταίνει οι εμπιστές, φταίει η κλιματική κρίση. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και οι ευθύνες, η οργάνωση, αυτά που ακούμε από τους κατοίκους στη Ρόδο, στην Εύβοια, σε άλλες περιοχές, στην Κάριστο. Πώς υπήρχε μια οργανωσιά, πώς δεν υπήρχε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, πώς δεν λειτουργήσε η πρόληψη σωστά. Άρα η κυβέρνηση θέλει να λέει ότι είμαστε εξχρονιστές και αυτός ο πολύτροπος εξχρονισμός, συγγνώμη αν το λέω λάθος, ότι όλα τα κάνουμε σωστά και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και όταν έρχεται η ώρα, τα ρίχνουμε στους εμπριστές και αυξάνουμε τις λοιπόν. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός λοιπόν. Θέλετε κάτι να απαντήσω, δύο πράγματα. Ξεκινάω από το κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί είπα μερικά παραδείγματα συγκεκριμένα από ελέγχους κτλ. Επειδή με πήγε στο κομμάτι του περιθωρίου κέρδους, προφανώς να θυμίσουμε ότι είμαστε η κυβέρνηση που ουσιαστικά εγκαθίδρυσε το μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων, τον οποίο υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια καλή πρακτική. Το οποίο βάσει αυτού ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να στηρίξουμε τους λογαριασμούς, άρα και τους καταναλωτές. Και φυσικά το ίδιο ακριβώς, το ίδιο μοντέλο όσον αφορά τα υπερκέρδη έχουμε υιοθετήσει και για τα δηληστήρια. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα και από αυτό στηρίξαμε το Market Pass. Δίνω πάλι δύο παραδείγματα για το πώς αυτή η κυβέρνηση έχει παρέμβει, πάντα με σεβασμό βέβαια στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις, αλλά με δικαιοσύνη προκειμένου να λύσει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Για πάμε τώρα στις εκλογές που θα τσιώμουν. Ήθελα και μια απάντηση για τις πυρκαγιές, αλλά αν θέλετε το αφήνω για μετά. Μετά, το κουβεντιάζω. Σε δύο μήνες λοιπόν θα έχουμε εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές για περιφέρειες και για δήμους. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Ρωμανέ, επιδιώκει να γίνει πάλι η Ελλάδα ολόκληρη γαλάζια, όπως είναι στις εκλογές. Αυτό σημαίνει και συνεργασίες όπου χρειαστούν ή η Νέα Δημοκρατία κλείνει την πόρτα σε οποιονδήποτε θέλει να συνεργαστεί μαζί της. Λοιπόν, όσον αφορά τις περιφέρειες, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι και το ουσιαστικό πολιτικό πρόσημο, γιατί πράγματι οι περιφερειάρχες είναι συνεργάτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή πρέπει να συμμερίζονται τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, το όραμα της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής των υποδομών περνάει μέσα από τους περιφερειάρχες. Άρα υπό αυτή την έννοια εμείς ανακοινώσαμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε χρήματα, στηρίξεις δηλαδή επί της ουσίας, σε συγκεκριμένους περιφερειάρχες για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είτε εν ενεργεία περιφερειάρχες, είτε υποψήφιους περιφερειάρχες. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι η απάντηση στο αν θα είναι όλος ο χάρτης μπλε, προφανώς θα περάσει από τους πολίτες, αλλά έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Συνεργασίες θα κάνετε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα και με βάση τον νόμο των ισχύοντα για συνεργασίες. Και μια και μιλάμε για τις εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι ο χάρτης θα είναι μπλε και στις περιφερειακές εκλογές. Και επειδή μιλάμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις περιφέρειες, γιατί τόση αυστηρότητα στον Πατούλη? Κοιτάξτε, ο κ. Πατούλης. Πολλοί κόσμος ευνηδιάστηκε με την έννοια ότι ήταν πολύ σκληρή η αντιμετώπιση του. Αδιάλακτη, δηλαδή πρέπει να φύγεις. Ξεκινάω από τον πυρήνα του ερωτήματος για να καταλήξω σε κάτι που θέλω να πω και νομίζω είναι σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι σε τέτοια θέματα δεν κάνει εκπτώσεις. Όσον αφορά και το συμβολισμό που έχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, γιατί όλοι κρινόμαστε όσοι εκτιθέμεθα δημόσια. Και νομίζω ότι αναφέρεστε σε ένα παράδειγμα για τον κύριο Πατούλη, υπήρχε και το αντίστοιχο παράδειγμα του κυρίου Μηταράκη, με ό,τι αναλογία μπορεί έχουν μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι και τα δύο πατάνε σε μια πολύ συγκεκριμένη ευαίσθητη χρονική συγκυρία, όπου όλη η χώρα πενθούσε, έδινε τη μάχη τη συγκεκριμένη με τις πυρκαγιές και ούτω καθεξής. Ο κύριος Πατούλης όμως, για να μην ξεφύγω και από αυτό, νομίζω ότι επέδειξε
και κομματικό πατριωτισμό και ευαισθησία και τίμησε την μέχρι τώρα πορεία του που έχει προσφέρει πολλά και στην παράταξη και νομίζω στη χώρα από όπου πέρασε, συμπεριλαμβανομένη της περιφέρειας. Και την ίδια στιγμή η επιλογή του κύριου Χαρδαλιά, ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρώ ότι έχει αποδείξει ότι βγαίνει μπροστά στα δύσκολα, ένας μαχητής ο οποίος έχει δώσει εθνικές μάχες, τη μάχη του κορονοϊού, τη μάχη με τις φυσικές καταστροφές, χωρίς να κρυφτεί ποτέ και με μια πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία. Θεωρώ λοιπόν ότι υπό αυτή την έννοια θα μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ καλός περιφερειάρχης, ο οποίος θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα εργαλεία, τα αυξημένα που έχει καταφέρει να φέρει και αυτή η κυβέρνηση στις περιφέρειες, προκειμένου ακριβώς μαζί να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για την ανάπτυξη, για τις καλύτερες υποδομές, για το κοινωνικό κράτος. Κύριε Γκλαβίνα, στη Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, πρώτο το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ποιους υποψήφιους στηρίζει. Και ακολούθησε αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να προσπαθούσε να προσκοληθεί στο άρμα του ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξουν μεταξύ σας συνεννοήσεις και συνεργασίες τέτοιου είδους για τις περιφέρειες? Καμία είδους συνεννόηση, αν υπονοείται κάτι κάτω από το τραπέζι οτιδήποτε. Εμείς, ξέρετε, ακολουθούμε μια αυτόνομη πορεία, μια αυτόνομη στρατηγική, τόσο σε επίπεδο εθνικών εκλογών, όσο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών, κυρίως σε περιφέρειες, όπου εκεί είναι πιο πολιτική η μάχη. Προσπαθούμε, έχουμε σχεδόν ανακοινώσει υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Μένουν πολύ λίγες και αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο διάστημα. Το αν κάποιο κόμμα, ξέρετε, μπορούμε να πούμε το ίδιο. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι ευρέως γνωστό ότι έχει τη στήριξη στην Κρήτη του κυρίου Αναρωτάκη. Ο κύριος Αναρωτάκης απολαμβάνει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Τον στηρίζει από ό,τι είδαμε των υστέρων και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλία ή αν η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, ξέρετε, είναι διαφορετικά δεδομένα. Εμείς δεν υπάρχει καμία υπόγεια συνεργασία. Από εκεί πέρα, αν ευρύτερες αυτοδιοικητικές δυνάμεις συνεργάζονται, γιατί είπε και κάτι ο κύριος Ρωμανός σχετικά με τους περιφερειάρχες, ελπίζω να μην εννοεί αυτό τουλάχιστον και για τους δημάρχους, λέγοντας ότι πρέπει οι περιφερειάρχες να ασπάζονται ή να υιοθετούν τις στρατηγικές κυβέρνησης. Είπα ότι οι περιφερειάρχες είναι συνεργάτες. Την αυτονομία της φαντάζομαι. Προφανώς, αλλά νομίζω ότι βοηθάει το να μπορείς να τρέξεις συγκεκριμένες πολιτικές και το καθεξής. Ακόμα όμως και αν δεν είναι. Και γι' αυτό μίλησα μόνο για τις περιφέρειες, γιατί συμφωνώ μαζί σας, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι Δήμοι έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτό και δεν δίνουμε στηρίξεις πέραν των πολύ μεγάλων Δήμων, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη. Δεν θα δοθεί πουθενά άλλη στηρίξη. Βγήκε η ανακοίνωση με τη στηρίξη του Δήμου και αφορά μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα όμως, το να βγει ένας περιφερειάρχης ο οποίος, ας πούμε, δεν είχε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι δεν είναι αρνητικό για εκείνον στους προοπτικές της περιφερειάρχης. Φαντάζομαι πρέπει, γι' αυτό βάλατε έτσι ένα επιτακτικό τόνο. Δεν είπα πρέπει, είπα ότι οι περιφερειάρχες είναι συνεργάτες της κυβέρνησης υπό την έννοια ότι πολλές φορές μπορούν να βοηθήσουν και να επιταχύνουν κυβερνητικές πολιτικές. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τους καλεσμένους μας να ολοκληρώσουμε ορισμένα θέματα και να ακούσουμε και εσάς μετά τις 10.30. Πάμε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που κυρίως για τους δανειολήπτες που θα το κουβεντιάσουμε τώρα. Η οποία είναι σε απόγνωση. Και είναι σε απόγνωση διότι συνέχεια γίνονται αυξήσεις των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, δηλαδή Lagarde. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνονται τα επιτόκια, που σημαίνει ότι αυξάνεται και η δόση που πρέπει να πληρώσει ο κάθε δανειολήπτης στις τράπεζες. Κυρίως στεγαστικά δάνεια είναι αυτά που υποφέρουν. Έχω λοιπόν καθημερινά αυτές τις, τα παράπονα ή τη διαμαρτυρία ή το θυμό ανθρώπων οι οποίοι μου λένε ότι δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε τις αυξήσεις λόγω της αυξής των επιτοκίων. Πλήρωνα, ξέρω εγώ, 500 ευρώ το μήνα για ένα δάνειο, ξαφνικά έγινε 560, μετά από 15 μέρες έγινε 620 και πάει λέγοντας. Και όπως ρωτάω οικονομολόγους, μου λένε ότι δεν θα σταματήσει αυτή η ιστορία της αύξησης των επιτοκίων. Τι κάνουμε εκεί πέρα, πάνω και Ρωμανέ? Καταρχάς να δούμε τι έχουμε κάνει. Διότι δεν ξέρω αν μπορείτε να παραμείνετε στην υπόθεση αυτή, διότι είναι απόφαση Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Λοιπόν, καταρχάς, τι έχουμε κάνει και μάλιστα πριν τις εκλογές ή με πίεση, εν πάση περιπτώσει, με συζήτηση, πείτε το πώς θέλετε, με τις τράπεζες, αναλήφθησαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες χρηματοδότησαν οι ίδιες οι τράπεζες, μεταξύ των οποίων ήταν
και η χρηματοδότηση μέρους των επιτοκίων, ουσιαστικά για συγκεκριμένα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι, για ευάλωτα νοικοκυριά. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το ενδιαφέρον στοιχείο ότι για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν χρήση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, υπήρξε άρνηση στο να δώσουν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις τράπεζες. Το οποίο αυτό δημιουργεί ερωτηματικά προφανώς και για το τελικά κατά πόσο η συγκεκριμένη, έτσι χωρίς να θέλω να γενικεύσω, είναι πραγματικά ευάλωτη ή αποκρύβουν εισοδήματα ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και ό,τι παραπάνω θα χρειαστεί να κάνουμε, πρέπει να στοχεύει στο να βοηθήσει ουσιαστικά αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και όχι να κάνουν χρήση διατάξεων ευνοϊκών μπαταχτσίδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάντα ως κίνδυνος και πρέπει να βρει κανείς αυτή την πολύ λεπτή ισορροπία. Χωρίς να αδικήσει κανέναν αφενός, αλλά χωρίς να γίνεται και χρήση τέτοιων διατάξεων από ανθρώπους οι οποίοι απλά βρίσκουν το παράθυρο για να κάνουν κατάχρηση τελικά, με αποτέλεσμα να μην ωφελούνται αυτοί που πράγματι θα πρέπει να ωφεληθούν και το έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια, στη μεγάλη εικόνα, αυτό που έχουμε καταφέρει, δηλαδή να πάμε σε μονοψήφιο ποσοστό τα κόκκινα δάνεια, ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, βοηθάει τις ίδιες τις τράπεζες να μπορούν να έρθουν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες, που είναι το πρώτο βήμα πριν φτάσουμε σε οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα, προφανώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ, όπως είπατε, με την πληθωριστική κρίση, με την αύξηση των επιτοκίων κτλ. Και γι' αυτό έχουν γίνει και οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις από τις ίδιες τις τράπεζες με τη μείωση των επιτοκίων για ευάλωτα νοικοκυριά. Κύριε Μίνα, και εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τι παραπάνω θα μπορούσε πιθανόν να γίνει. Κύριε Μίνα, έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές μετά από περίπου ένα χρόνο. Τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών και των δύο, νομίζετε ότι δίνουν το στίγμα για την επόμενη μέρα και αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη? Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ? Εννοώ ανακατατάξεις ίσως στον πολιτικό χάρτη. Είναι προφανές μετά το αποτέλεσμα του Μαΐου και του Ιουνίου ότι τουλάχιστον στην κεντροαριστερά πλευρά του πολιτικού φάσματος οι πλάκες κινούνται. Αυτό είναι φανερό. Εγώ οφείλω να πω ότι από το 2015 και μετά που φτάσαμε στο ναδύρ μας, σταδιακά, με σταθερό βήμα ανεβαίνουμε. Από το 2015 και μετά είμαστε σε μια σταθερή άνοδο των ποσοστών μας. Ήδη κάναμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον στόχο στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, που φτάσαμε σχεδόν στο 12%, ενισχύοντας και την κοινοβουλευτική μας δύναμη αλλά και την απήχησή μας στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί πέρα και ο σταθμός των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά και οι ευρωεκλογές αποτελούν ένα στόχο ώστε να αυξήσουμε περαιτέρω τις δυνάμεις μας και να καταστεί το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ο ισχυρός πόλος των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα, στο κεντροαριστερό, όπως είπα, προηγουμένως φάσμα, και παράλληλα να προσπαθούμε κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας να εξηφάνουμε, να αναπτύσσουμε ένα αφήγημα κυβερνητικής πρότασης, το οποίο θα τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπου φαντάζομαι ακόμα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία επιζητεί, και γι' αυτό είναι καλό για την υγεία του πολιτικού συστήματος, να υπάρχουν πάντα και εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας. Γιατί θεωρώ, έτσι επιτρέψουν έκφραση, θεσμική ασέβεια αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε εμείς. Το θεωρώ κάπως υποτιμητικό. Αλλά το λέει με την έννοια ότι οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας οφείλουμε να είμαστε εμείς. Ελπίζω να είναι αυτό. Δεν το λέει με καμία αντιθεσμική διάσταση. Ελπίζω να είναι αυτό. Το αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο. Επιζητούμε τη δημιουργική αντιπολίτευση, γιατί προφανώς βοηθάει και εμάς στο έργο μας. Και νομίζω όλοι μας, στο τέλος, επειδή ο σκοπός όλων μας είναι να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών και η πατρίδα μας, η χώρα μας, να έχει πολύ καλύτερη θέση σε όλους τους τομείς. Από εκεί πέρα θα είμαστε κι εμείς να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας, και νομίζω το έχουμε κάνει πολλές φορές. Και από εκεί πέρα να ελέγχουμε την κυβέρνηση, όπως συνέβη για παράδειγμα. Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, για παράδειγμα, στις πυρκαγιές και με ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και με παρεμβάσεις και με περιοδίες. Θέσαμε τα προβλήματα, ας το πω έτσι, όπως πρέπει να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Κάναμε και τις προτάσεις. Απλά μια πρόταση για τις πυρκαγιές που το είχα αφήσει και είχα πει να το απαντήσω. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω αυτό και θα κλείσω με ένα ερώτημα που. Λοιπόν, για τις πυρκαγιές, επειδή άκουσα την κριτική για έλλειψη οργάνωση, συντονισμού κτλ. Προφανώς η οποιαδήποτε επικοδομητική κριτική που πατάει στα πραγματικά δεδομένα, ξαναλέω, μόνο βοηθητική μπορεί να είναι. Αλλά
να δούμε τη μεγάλη εικόνα και εκεί, να δούμε ότι πόσα πράγματα άλλαξαν τα τελευταία χρόνια, πόσο αυξήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις, πόσο αυξήθηκε το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής, παρά τα όποια κενά προφανώς υπάρχουν, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, πόσο αυξήθηκαν οι εθελοντές με ένα πλαίσιο καινούριο που φέραμε για τον εθελοντισμό και καταφέραν ουσιαστικά να διπλασιάσουμε τους εθελοντές, πόσα σωστά πράγματα έγιναν όσον αφορά τις αρμοδιότητες που ήταν διασπειρμένες ουσιαστικά από εδώ και από εκεί και ουσιαστικά τις περάσαμε στην κεντρική διοίκηση με τρόπο που έτσι ενδυναμώνει και κάνει πολύ πιο γρήγορες τις διαδικασίες και όσον αφορά την πρόληψη αλλά και όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών, την αρρωγή εν συνεχεία που ήδη τρέχει και ούτω καθεξής. Και φυσικά να μην χάσουμε τον πυρήνα της όποιας επιχείρησης που είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και που εκεί έχουν γίνει άλματα που νομίζω είναι αποδεκτά από όλους με το 112, με την πολιτική προστασία που από ένα γραφείο έγινε ένας ολόκληρος μηχανισμός και ούτω καθεξής. Θα σας ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, παίζει λίγο μόνος του μπάλα σε ένα άδειο γήπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα προβλήματά του, να βρει ηγεσία, να βρει τον υποψήφιο για το Δήμο της Αθήνας. Και έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στο γήπεδο δεν έχει αντίπαλο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πιθανά πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει? Διότι πολλοί μιλάνε για μια εποάζουσα αλαζονία. Ναι, έχω ακούσει. Κάνω ό,τι θέλω, μόνος μου είμαι, δεν παίζω μπάλα. Ό,τι κάνω, βάζω τον γκολ μόνος μου και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και με το προηγούμενο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή πριν τις εκλογές και τώρα, για κάθε κυβέρνηση ισχύει αυτό, ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα. Και ειδικά για μια κυβέρνηση που είχε αντιμετωπίσει προβλήματα που, θα, να το πω έτσι πολύ κομψά, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει. Αν σας έλεγα το 19 ότι μετά από 2 χρόνια θα είμαστε κλεισμένοι σπίτι μας και θα ζούμε τον κορονοϊό, θα μου λέγατε ότι βλέπω ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αντίστοιχα, αντιμετωπίσαμε και πολλά άλλα έκτακτα γεγονότα, παγκόσμιας υφής και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι τα προβλήματα, είναι πώς θα βελτιώσεις ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι κάθε τρόπο. Σας, δηλαδή. Και για να απαντήσω και στον πυρήνα του ερωτήματος, προφανώς όταν είσαι σε ένα γήπεδο μόνος σου, που φυσικά ο λόγος που είσαι στο γήπεδο είναι ακριβώς για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει κανείς άλλος στο γήπεδο, εννοείται ότι είναι όλοι πάνω μόνο από σένα με ένα μεγεθυντικό φακό. Άρα εκτός από τα προβλήματα έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το φαινόμενο. Νομίζω όμως ότι ακριβώς γι' αυτό. Φτάνω και σε αυτό που συζητήσαμε πριν. Ο σκληρότερος κριτής, να το πω έτσι, του εαυτού μας, πρέπει να είμαστε εμείς. Πώς επικίνδυνο είναι αυτό να είναι κανείς σε ένα γήπεδο άδειο για να παίζει μπάλα και να βάζει τον κόλλο όποτε θέλει? Εντάξει, θα μου επιτρέψετε προφανώς από τη θέση εκπροσωπώντας και το ΠΑΣΟΚ να μην υιοθετήσω τη θέση αυτή ότι ο κ. Μητσοτάκης παίζει μόνος του. Προφανώς έχουμε ένα αποτέλεσμα του Ιουνίου που δίνει μια πολιτική ηγεμονία στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα αυτό έχει πολλούς παράγοντες και ενδεχομένως ο βασικότερος ήταν η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει το κενό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη θέση μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημιουργώντας ένα κενό. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το καλύψουμε εμείς με επαρκή τρόπο το επόμενο διάστημα. Δεν νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης παίζει σήμερα. Μόνο να σκεφτούμε τα προβλήματα, να σκεφτούμε ότι είπε ο κ. Ρουμανός πριν για τις τράπεζες, δεν άκουσα τη λέξη fund. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα φαντ? Χιλιάδες συμπολίτες μας υποφέρουν. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας τους. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα φαντ, να πάρουν κάποιες απαντήσεις για τα δάνειά τους, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Ακόμη και στις πυρκαγιές, που πράγματι το 112 λειτουργήσε και είναι ένα κεκτημένο και πολύ χρήσιμο κεκτημένο που σώζουμε με προτεραιότητα τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το δόγμα. Αλλά πρέπει κάποιο να. Συμφωνείτε ότι απαιτεί μεγάλο συντονισμό. Δεν γίνεται μόνο το 112. Προφανώς. Δηλαδή στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωση που γίνει ποτέ. Και πολύ καλά το κάνουμε και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Από εκεί πέρα αυτό χρειάζεται να γίνουν και περαιτέρω βήματα. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στο 112. Άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν παίζει μόνο του. Παίζει μια αντιπολίτευση η οποία του λέει ναι, το 112 είναι κεκτημένο. Νομίζω το ξεκίνησε, αν θυμάμαι και ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως το έχει ξεκινήσει και πράγματι έχει υλοποιηθεί και έχει αποτελέσματα και είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία. Αλλά και από εκεί πρέπει να δούμε πώς θα προστατεύσουμε και τις περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, γιατί χωρίς ειδικότερα το φυσικό περιβάλλον δεν υπάρχει και ζωή. Κάτι τελευταίο. 63 υπουργοί, κύριε Ρωμανέ. Μια κυβέρνηση τεράστια. Και πολλοί νέοι, άπειροι σε θέσεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι. Ποιος τους καθοδηγεί, πώς τους καθοδηγεί, πώς τους ελέγχει?
Λοιπόν, δύο σκέλη. Το ένα όσον αφορά τη σύνθεση και το μέγεθος, να το πω έτσι, ναι, του κυβερνητικού σχήματος, και το άλλο όσον αφορά τους νέους. Και τα δύο, κυρίως το δεύτερο, εγώ το θεωρώ θετικό. Δηλαδή το να μπαίνουν νέοι άνθρωποι μέσα είναι κάτι που ήταν και έτοιμα της κοινωνίας. Και αν κάναμε το αντίθετο, εσείς πρώτοι θα μας κάνετε κριτική. Ναι, από εκεί και πέρα λοιπόν έρχεται η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, που είναι το επιτελικό κράτος, το οποίο έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ κτλ. Αλλά ναι, καλός ή κακός παράγει αποτέλεσμα. Από αυτό λοιπόν κρίνεται η κάθε κυβέρνηση. Αυτό το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο συντονίζει και το υπουργικό σχήμα, και λόγω αυτού του μοντέλου διακυβέρνησης πιθανόν να υπάρχει και μια ελάχιστη αύξηση στον αριθμό των υπουργών. Νομίζω όμως ότι όλοι, η κυβέρνηση πρωτίστως, ο κάθε υπουργός και όλοι μας, κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τους δύο εδώ. Να είστε καλά. Και ιδιαίτερα σας ευχαριστώ για το πολιτικό ήθος που αποκαλύψατε και οι δύο. Και αφού δεν θα πω για τους 63 υπουργούς του Μητσοτάκη, είναι ήθος. Είναι πολύ σημαντικό. Μικρό ευέλικτο σχήμα με 63 υπουργούς, ξέρετε, δεν είναι και πολύ. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, θυμώνω πάρα πολύ και εκρήγνυμαι όταν καλό κόσμο και τσακώνονται μεταξύ τους, φωνάζει ένας τον άλλον. Η νεότερη γενιά το έχουμε ξεπεράσει. Αυτή η ατμόσφαιρα μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Απλά να απαντήσω πάλι και στο τελευταίο. Το θέμα είναι να έχεις ευέλικτες λύσεις στα προβλήματα και όχι αυτή η γνωστή καραμέλα που ακούμε 40 χρόνια για τα ευέλικτα σχήματα που τελικά δεν παράγουν αποτέλεσμα. Αλλά και εγώ. Το αφήνουμε εδώ. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει την τελευταία λέξη. Σας αφήνω, σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Για εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα που αυτές τις μέρες πραγματικά σχεδόν θυμώνει και διασκεδάζει τον κόσμο. Ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε με χαρτιά, με ντοκουμέντα, στα νέα, ότι κάποιοι αστυνομικοί μέσα στα τμήματα και μέσα κυρίως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Κατεχάκη δεν αφήνουν σε ησυχία τις γυναίκες αστυνομικούς. Το λέω κομψά. Δεν αφήνουν σε ησυχία. Οι καταγγελίες είναι σοβαρές. Τις στριμώχνουν σε δωμάτια, τις πιέζουν, τις κυνηγάνε, τις απειλούν αν δεν τους κάτσουν και διάφορα τέτοια. Δεν είναι απλά έτσι κουβέντα να γίνεται. Υπάρχουν οι καταγγελίες επίσημες. Και βέβαια, εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση πάρα πολύ σημαντική της ηγεσίας της Ελλάδας, του Αρχηγείου Αστυνομίας, η οποία έχει βγάλει ήδη μια αναφορά, έχει κάνει ήδη μια αναφορά που λέει διατυπώνονται σεξουαλικά υπονοούμενα σε βάρος των γυναικών αστυνομικών και επιχειρούν να τις απομονώσουν σε χώρους γραφείων. Μάλιστα κάποιος έχει το παρατσούκλι δράκος στην Κατεχάκη, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δράκος, ένας αξιωματικός αστυνομίας, μην πω ότι είναι, διότι όλη την ώρα είναι κυνηγά κάποιες γυναίκες. Εντάξει, θα μου πείτε, αυτά όλα γίνονται σε όλες τις δουλειές, δεν είναι μόνο στην αστυνομία, αλλά είναι κάπως όλικο τώρα σε ένα Υπουργείο μέσα προστασίας του πολίτη, σε αστυνομικά τμήματα, οι αστυνομικοί, αξιωματικοί, κυρίως αξιωματικοί, να κυνηγάνε νεαρές κοπέλες που έχουν βάλει τα ρούχα της αστυνομίας, των αστυνομικών. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο μας, γιατί δεν είναι στην Αθήνα, έναν εξαιρετικό φίλο, πολύ καλό αστυνομικό και άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τέτοια ζητήματα, ήταν πολλά χρόνια στην αστυνομία, είναι ο κ. Κατερινόπουλος, ταξίαρχος εν αποστρατεία της Ελλάς. Καλησπέρα, φίλε Θανάση. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κρήτη. Περνάς καλά στην Κρήτη, μας έχεις αφήσει εδώ πέρα να κάνουμε εκπομπές στην Αθήνα και να καιγόμαστε και εσύ κάνεις στην Κρήτη. Στη Σιτία, από ό,τι μου έχεις πει. Ήρθα κι εγώ, βλέπεις, εγώ δεν είμαι υπουργός, να πούμε, γιατί αυτοί που είναι υπουργοί πρέπει να προσέχουν που πάνε. Γιατί πάνε. Δεν μόνο που δεν έχω καλό ήχο από πλευρά σου. Έχεις ζήσει τέτοιες καταστάσεις εσύ εκεί πέρα μέσα. Για πες μας, τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί ξαφνικά ο Λαμπρόπουλος. Δεν εκπλήσωμαι, Κώστα, καθόλου. Άλλωστε και η ελληνική αστυνομία είναι μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν εκπλήσωμαι όταν στο απότερο παρελθόν, εδώ υπήρχε και πολιτικός προϊστάμενος, υπήρχε υπουργός που επιδίδεται σε αυτό το σπορ και μάλιστα οι γυναίκες δεν τολμούσαν να μπουν στο ασανσέρ μαζί. Επομένως, πιστεύω αυτά τα οποία έχει βγάλει στη δημοσιότητα ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος.
πάντα υπήρχαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν, κακώς υπάρχουν. Δεν το συζητάμε. Τώρα βγήκε μια διαταγή από ό,τι διάβασα και εγώ του αρχηγείου, στον τόπο μια λαϊκή παροιμία λέει «πριν γέ μου το άλογό σου». Και το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν θα χρειαζόταν καν διαταγή τέτοια, αρκεί να εφαρμόζονταν ο νόμος προς κάθε κατεύθυνση, που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι αυστηρός, είναι σκληρός. Και εγώ εκείνο το οποίο θα προέτρεπα αυτές τις κοπέλες που δέχονται τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις να μην αρκούνται μόνο σε μια αναφορά, αλλά να καταφεύγουν ενώπιν των δικαστικών αρχών κατευθείαν, που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Θα μου πείτε τώρα, είναι εύκολο? Εδώ είναι ένα θεματάκι, γιατί όταν υπάρχει μια ιεραρχική εξάρτηση, ναι, τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν για αυτές τις κοπέλες. Αυτές θα σε ρωτήσω. Δεν ξέρω πόσες είναι. Θα σε ρωτήσω τώρα, να είσαι στην υπηρεσία σου, να είσαι αστυνομικός και να πάει να καταγγείλεις τον προϊστάμενό σου, με ποιες επιπτώσεις άραγε μετά? Είναι ένα θέμα, αλλά για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν σημαίνει ότι πάντα είναι κάποιοι προϊστάμενοι. Μπορεί να μην είναι προϊστάμενοι, να είναι και ομοιόβαθμοι. Δράκοι πέρασαν αρκετοί και από όλους τους χώρους, τους εργασιακούς. Δεν δικαιολογούνται βέβαια στον χώρο της αστυνομίας σε καμία περίπτωση. Και εκεί θα πρέπει να το δουν και κάπως διαφορετικά το θέμα οι ηθήνοντες, και να μην αρκούνται μόνο σε διαταγές. Μήπως δεν υπάρχουν οι σωστές ποινές για τις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή μήπως τα πράγματα λίγο χαλαρά? Είναι πράγματα τα οποία λέγονται και δεν γίνονται, και είναι πράγματα τα οποία γίνονται και τα λέγονται, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Βεβαίως υπάρχουν οι σωστές κοπέλες που πραγματικά έχουν δίκιο και καταφεύγουν με όποιο τρόπο νόμιμο και διακριτικό τους δίνεται η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να κοπούν τα φτερά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και θα πρέπει η ισχυρή μειοψηφία, γιατί να το δούμε γι' αυτό, θα τολμήσω να το πω, που δυστυχώς χρησιμοποιούν κάποιες καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να τις χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο, για να κατοχυρώσουν κάποιες θέσεις. Αυτό γίνεται από όλες τις πλευρές. Κακώς γίνεται, πολύ κακώς, σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που πάει για το μεροκάματο, να το πω έτσι, θα πρέπει να αντιδράσει. Και θα πρέπει να αντιδράσει σκληρά. Σωστά. Πόσες γυναίκες είναι στην αστυνομία, ξέρεις περίπου? Ορίστε, δεν ακούω καλά. Πόσες γυναίκες είναι στην αστυνομία την εποχή αυτή, αν ξέρεις? Όχι ακριβές νούμερο δεν ξέρω, αλλά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός. Αν σκεφτούμε ότι το προσωπικό είναι 54.000, οι γυναίκες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αγγίζουν κοντά στις 10.000. 10.000. Είναι σημαντικό το νούμερο, και είναι σε όλες τις υπηρεσίες της Ελλάδος, και στις μάχημες υπηρεσίες και στις επιτελικές. Μπορώ να πω ότι περισσότερες είναι στο πεζοδρόμιο, είναι έξω στη μάχη μαζί με άντρες συναδέλφους, που θέλω να πιστεύω ότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, γιατί δεν έχουν ούτε την ευχέρεια ούτε τη δυνατότητα, και εκεί αντιθέτως δένονται αυτά τα παιδιά, και κυρίως τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δένονται μπροστά στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς αστυνομικούς που έχουν εξελιχθεί σε ζευγάρια, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, στα γραφεία υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα. Καλώς είδε το φως της δημοσιότητας, θα πρέπει να το δούμε. Αυτός ο Δράκος, έχεις ακούσει αυτό το Δράκο, ποιος είναι αυτό, ένας Δράκος λέγεται? Δράκος. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι είναι ένας Δράκος. Είπα και νωρίτερα ότι εδώ στο παρελθόν πέρασε και υπουργός από εκεί που δεν τολμούσε η γυναίκα να μπει στο ίδιο σαρτέρ. Ναι. Τι να πούμε. Κατάλαβα. Τι να πούμε, μέχρι που βρέθηκε μία αξιωματικός, του βούτυξε το χέρι και του λέει να στο κόψω την επόμενη φορά. Όλοι ξέρανε. Και συνάδελφοί σου, δυστυχώς δεν τολμούσε κανένας να το βγάλει στο μπάνιο. Ναι. Θανάση, να περνάς καλά εκεί πέρα, να κάνεις και κάνα μπάνιο για μας, να παίρνεις και μια τσουκουδιά για μας, και θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, και θα τα πούμε Σεπτέμβρη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, ξαναλέω, μην εκπλησόμαστε με αυτά που συμβαίνουν στην αστυνομία, συμβαίνουν παντού, κακά τα ψέματα. Συμβαίνουν, τα έχω ζήσει και στις τηλεοράσεις και σε θέατρα και σε μαγαζιά και σε επιχειρήσεις. Συμβαίνουν παντού. Πάντοτε υπάρχουν οι κυνηγοί, αυτοί οι πολύ θερμοί άντρες, ρε παιδί μου, δεν κρατιούνται με τίποτα. Πρέπει να πάνε να χυμίξουν και βρίσκουν τις κοπελίτσες αυτές
και δημιουργούν τα ζητήματα αυτά. Ελπίζω με τη φασαρία που έγινε, και μπράβο στον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο που βγάλε το θέμα αυτό, να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, γιατί τα κορίτσια αυτά πάνε εκεί, όπως είπε ο Κατερινόπουλος, για ένα μεροκάμα του. Και είναι στον ήλιο, έξω και στη βροχή, είτε σαν τροχονόμησης, είτε σαν απλή αστυνομική. Και δεν είναι δυνατόν όταν επιστρέφουν στην υπηρεσία ή στα γραφεία του Υπουργείου να είναι και βορρά των, αυτών των δράκων, ας το πούμε έτσι. Πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ανοίγουμε τα τηλέφωνα για σας να κουβεντιάσουμε. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που βεβαίως είναι δικό σας. Τα τηλέφωνα ανοίξανε το 211-1860-001 για σας να εκφράσετε τα παραπονά σας, τις καταγγελίες σας, τη διαμαρτυρία σας. Και όπου μπορώ θα απαντάω. Και ξεκινάω με τον κύριο Θανάση από τη Σαλαμίνα. Καλησπέρα κύριε Θανάση. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας, ορίστε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο, αν υπάρχει. Δεν είναι ο κ. Μητρόπουλος εδώ πέρα, θα είναι... ο κ. Μητρόπουλος είναι σε άδεια, έφυγε. Χθες ήταν η τελευταία φορά που ήταν κοντά μας. Θα γυρίσει περίπου σε κάνα μήνα, θα είναι εδώ πέρα. Όταν θα είναι εδώ πέρα, θα ξαναπάρει την τηλέφωνο. Θα ήθελα να σας το πω εσάς, αν ορίστε, είναι ορίστε, ορίστε. Ναι, έχω κάνει μια αίτηση για να πάρω το επίδομα υπερηλίκων. Μάλιστα. Στις 25 Πέμπτου του 20. Και έχουν περάσει 3,5 χρόνια και δεν έχω λάβει τίποτα ακόμα. Όλο χαρτιά μου ζητάνε και χαρτιά παίρνω κτλ. Τέλος που μετά τις οχλήσεις μου που έχω κάνει σε ΕΦΚΑ, σε διάφορα ας πούμε, που με έχουν στείλει στην εφορία, στο ένα, στο άλλο, τι να σας πω, έχω... Μου κάνει εντύπωση γιατί μιλάτε 25... Μάιος του 20, δηλαδή έχουν περάσει από τότε 3,5 περίπου χρόνια. Για ποιο ταμείο μιλάτε, κύριε Θανάση? Για τον ΟΠΕΚΑ. Μάλιστα. Για τον ΟΠΕΚΑ. Μαθαίνω από μετά τις οχλήσεις μου ότι αυτά τα χαρτιά τα έχει στείλει ο ΕΦΚΑ, που είχα πάει κάποτε στον ΕΦΚΑ και ζήτησα ένα χαρτί. Λέει θα πάει, λέει, υπηρεσιακός, έχει πάει σε κάποια Πάσχιαλη του ΟΑΕ στην Πειραιώς 46-48. Κύριε Θανάση, θα το κοιτάξω αύριο, να το ψάξω λίγο και θα επικοινωνήσουμε σε 2-3 μέρες να σας πω τι γίνεται. Εντάξει. Μ' ακούτε. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Παρακαλώ, ορίστε. Με την ευκαιρία που είδα στο πάνελ τον πρώην εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Θέλω να σου πω ότι ο ίδιος συν ολόκληρος ο ΕΦΚΑς είναι ψεύτες και μεγάλοι ψεύτες. Από Γενάρη κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη. Μετά από 7 μήνες μου δώσανε ένατη, μετά από 7 μήνες. Και τώρα είμαι στον ένατο μήνα και δεν έχω καμία ενημέρωση πότε θα την πάρω. Όταν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι σε 2 μήνες δίνουμε σύνταξη. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Να μας πει ποιος παίρνει τη σύνταξη σε 2 μήνες. 10%, 20%, 30%. Εμείς τι είμαστε? Ναι. Κύριε Καρταβέλα, θα ήθελα να σου πω ότι ο ΕΦΚΑ είναι ο χειρότερος δημόσιος της χώρας. Πότε υποβάλατε αίτηση για σύνταξη, κύριε Γιώργο? Από το Γενάρη. Από το Γενάρη έχουμε σε πέρα. Και είμαστε στα 67, κύριε Χαρδαβέλα. Κάποτε οι συντάξεις αργούσαν, αλλά μην ξεχνάς ότι κανένας δεν έπαιρνε σύνταξη στα 67. Μόνο εμείς είμαστε αυτοί οι πιο μακροχρόνια ηλικιακά άνθρωποι που δεν έχουν πάρει συντάξεις. Μάλιστα. Και ησυχάζουν λέγοντας ότι για ένα χρόνο θα αργήσεις. Οι άλλοι αργούσαν 3 χρόνια. Οι άλλοι όμως βγαίναν στα 55, στα 57, στα 62. Είναι μεγάλο λάθος. Η κυβέρνηση να κοιτάξει το πρόβλημα
και να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν είμαστε χαζοί, δεν δρώμε που το χορτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Γιώργο μου, θα το κοιτάξω και εγώ να δω τι μπορεί να κάνουμε, αν μπορούμε λιγάκι να το σπρώξουμε το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί υπήρχε βέβαια μια καθυστέρηση για την καταβολή συντάξεων που ήταν 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση εννοείται ότι πήρε κάποια μέτρα, άλλαξε πολλά πράγματα. Μπήκε το ζήτημα της ηλεκτρονικής διεκπαιρέωσης των υποθέσεων αυτών. Και τώρα οι συντάξεις, από ό,τι μαθαίνω, δίνονται σε ένα μήνα. Δεν είναι 2 μήνες που λένε, είναι υπερβολή αυτό. Αλλά σε ένα εξάμηνο, ένα οχτάμηνο η σύνταξη βγαίνει. Θα το ψάξω αύριο και θα δω. Πάμε στην κυρία Μαρία στα Ηλίσια. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας κυρία Καρδαβέλα. Παρακαλώ. Ήθελα τώρα να τοποθετηθώ μάλλον. Ορίστε. Είμαι συνταξιούχος από το Μάρτιο του 23. Ναι. Εμείς εκεί, επειδή ήμασταν δημόσιο και ασφάλιση ΙΚΑ, έχω εγώ, δικαιούμαστε μία αποζημίωση. Η οποία αυτή δεν την παίρνουμε από το ΕΦΚΑ, το παίρνουμε από το Υπουργείο Εργασίας, την αποζημίωση αυτή που δικαιούμαστε. Ναι. Πάνε τα χαρτιά μας δηλαδή εκεί. Ερώτησα λοιπόν εγώ έναν υπάλληλο που βρίσκεται το θέμα μου, μετά από, ας είναι 3 μήνες που έχουν περάσει μόνο, και μου είπε ότι έχει αναλάβει υποθέσεις του 18 ο άνθρωπος. Δηλαδή μια καθυστέρηση 5 χρόνων και δεν έχουν αναλάβει ακόμα του 18 υποθέσεις. Δεν μου έδωσε καμία ελπίδα ότι μέσα σε αυτή την τετραετία μπορώ να πάρω αυτή την αποζημίωση. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να γίνονται τον 20ο αιώνα? Δεν επιτρέπουν. Δείτε μου εσείς τώρα. Δεν επιτρέπουν. Αυτό το χαρτί που πάει εκεί δεν θέλει ούτε καν έλεγχο. Είναι ελεγμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας. Είναι ελεγμένο από το... Το έχει υπογράψει ο Διοικητικός Διευθυντής. Ναι. Το έχει υπογράψει ο πρόεδρος του μητέρα. Δηλαδή τι άλλο θέλουνε? Θα το δω και εγώ και αυτό αύριο το πρωί, γιατί πραγματικά είναι μερικά ζητήματα που δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ. Τα θεωρώ απαράδεκτα. Απαράδεκτα, απαράδεκτα. Αυτό είναι τώρα, επειδή είναι στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή επειδή δεν είχαμε εμείς την τύχη να μας βγάζει το ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά αυτό, τι να κάνω εγώ? Μάλιστα. Κυρία Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Θα τα ξαναπούμε, θα το δω το θέμα. Και πάμε στην κυρία Ρούλα στο Μαρούσι. Καλησπέρα κυρία Ρούλα. Καλησπέρα σας κύριε Χαραβέλα. Χαίρομαι που μιλώ μαζί σας έστω στο τηλέφωνο. Σας παρακολουθώ αυτό. Εγώ θα ήθελα να θίξετε το θέμα γιατί οι τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια των δανειοληπτών και οι τόκοι των καταθέσεων πάνε προς τα πίσω. Μάλιστα. Με τίποτα δηλαδή. Ακούστε να σας πω κάτι. Παίρνουν τα λεφτά τα δικά μας των καταθετών. Εγώ δεν έχω κανένα δάνειο για να το δώσω. Παίρνουν τα λεφτά των καταθετών και τα δίνουν σε δάνεια και παίρνουν τόκους. Ακούστε. Είναι ένα θέμα που ασχολούμαι σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή αυτή. Διότι πραγματικά υπάρχουν σαν και εσάς. Σαν και εσάς, σαν και εσάς, υπάρχουν χιλιάδες. Απαντούν κάποιοι χιλιάδες από αυτούς που έχετε στο πάνελ και αυτά, αλλά δεν το συζητάνε καν. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν πάρει... Και ένα άλλο θέμα που θέλω να σας πω. Εγώ είμαι συνταξιούχα από το 9 με τα 15 χρόνια. Και παίρνω 460 ευρώ. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί... Το θέμα ξέρετε ποιο είναι... Κυρία Ρούλα... Διαφορά... Κυρία Ρούλα, ακούστε, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτές οι αυξήσεις συνεχείς έρχονται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα σαν εντολή στις ελληνικές τράπεζες, ότι θα αυξήσετε τα επιτόκια τόσο που κάθε αύξηση επιτοκίου αυξάνει και τη δόση που πρέπει να πληρώσουμε εμείς που έχουμε δανειστεί λεφτά από την τράπεζα. Η κυβέρνηση λοιπόν... Το βάζουμε το θέμα συνέχεια. Η κυβέρνηση εννοείται παίρνει κάποια μέτρα και είναι σε επικοινωνία με τις τράπεζες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Διότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν πληρώσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειο, διότι συνεχώς αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σύμφωνη, αφήστε λοιπόν να δούμε. Αυτό όμως το καταλαβαίνω είναι άδικο. Αλλά γιατί είναι άδικο. Εμείς τα επιτόκια μας δεν ανεβαίνουν. Μάλιστα. Όποιοι έχουν 10, 20, 40 χιλιάδες. Κυρία Ρούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε να συμπληρώσω όλα αυτά που είπαμε με την κυρία Ρούλα. Οι τράπεζες, την εποχή αυτή, θησαυρίζουν. Είχε το πλαφόν για κέρδη τραπεζών 1.400 δις μέχρι σήμερα, αυτό το χρόνο. Και ξέρετε που έχουν φτάσει τα κέρδη των τραπεζών? Στα 3.200 δις.
Γι' αυτό και στις μετοχές, συνήθως οι μετοχές των τραπεζών τον τελευταίο καιρό ανεβαίνουν συνέχεια. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι υπάρχουν υπερέσοδα και πρέπει εδώ πέρα κάτι να γίνει, να υπάρχει μια παρέμβαση, δύσκολη παρέμβαση, διότι έρχεται η εντολή από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Lagarde δηλαδή, και οι ελληνικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την οποία παίρνουν τα λεφτά για να έχουν ρευστότητα. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, αλλά που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση στο θέμα αυτό. Δεν αντέχει ο κόσμος. Πάμε στην κυρία Δέσποινα στο Χαλάνδρη. Καλησπέρα, κυρία Δέσποινα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλη. Σας βλέπω καθημερινώς. Το πρόβλημά μου ποιο είναι? Το 98-99 είχα ανοίξει ένα κατάστημα, το οποίο κράτησε ένα χρόνο. Πήγα να βγάλω ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω που είχαμε μια κληρονομιά, όχι τόσο πολύ σπουδαία που θα πάρω εγώ. Με βρίσκουν ότι χρωστάω 11.000. Τους λέω εγώ, λόγω του ατυχήματος που έχω, γιατί με το μάτι μου, δεν θέλω. Δηλαδή, να μου γίνεται παραγραφή. Είναι 23 χρόνια αυτή η υπόθεση. Πήγα στον ΕΦΚΑ, στο Χαλάνδρη, και ο προϊστάμενος και η κυρία με εξυπηρετήσαν οι ανθρώποι. Μου έχουν μειώσει, πήγαν 7.000. Μου λέει τώρα, λέει, περιμένετε, πώς μειώνουν κι άλλο. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, δεν παραγράφονται μετά από 23 χρόνια? Κοιτάξτε, τις επόμενες μία-δύο μέρες θα έχω εδώ πέρα καλεσμένους που μπορούν να σας δώσουν οδηγίες πώς θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω τι πρέπει να κάνετε. Το ξέρω. Είναι φανερό ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε δύο-τρεις μέρες θα μιλήσουμε και πάλι που θα δηλαδή είναι πέρα οι αρμόδιοι για να σας καθοδηγήσουμε. Όταν είναι να πάρω 14.000 και να δώσω δηλαδή τις 11. Ναι, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πηγαίνω, μου έχουν ζητήσει 22 δηλώσεις έχω κάνει από το Μάιο, να φανταστείτε. Για 23 χρόνια. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ο άντρας μου έχει αναπηρίας με 800 ευρώ σύνταξη. Είναι άδικο. Ούτε έχω πάει να ζητήσω και για το μάτι μου που ήταν ατύχημα που έπαθα. Είναι άδικο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέσποινα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και χαίρομαι που σας βλέπω καθημερινώς. Κουράγιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φεύγουμε από το Χαλάνδρη και πάμε Νέα Σμύρνη στην κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Παρακαλώ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα πρόβλημα. Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι έχει πάρα πολλοί κόσμος. Εχθές συγκεκριμένα παρακολούθησα την εκπομπή σας όπως κάθε βράδυ και εσύχθηκε αυτό το θέμα. Μένω σε ένα διαμέρισμα 42 τετραγωνικά με 300 ευρώ το μήνα 7 χρόνια. Ξαφνικά, πριν δύο μήνες, η διοκτήτρια μου είπε ότι θέλω 600 μέχρι συγκεκριμένα το μισθωτήριο λύγει τα Χριστούγεννα. Θέλω 600. Όταν εγώ παίρνω μια σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ, έτσι, και δεν έχει και πού να πας μες στην Αθήνα, εγώ από το Γενάρη θα βρεθώ στην Ελευθερία Βενιζέλου και θα είναι τα πράγματά μου έξω. Γιατί να το υποστώ και εγώ, και πιστεύω, βλέπω τον κόσμο, μιλάω, συμβαίνουν αυτά. Τι πρέπει να γίνει? Εσείς σαν δημοσιογράφος, και απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς, είσαι ένας έγκριτος δημοσιογράφος πραγματικά. Μάλιστα. Η πένα σας και ο λόγος σας έχει δύναμη. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Καλά κάνετε και μας πήρατε και το βάλετε το θέμα. Θα το πιέσουμε και εμείς από την πλευρά μας καθημερινά, γιατί πραγματικά είναι άδικο αυτό που γίνεται και θέλουμε πραγματικά να σας στηρίξουμε και θα το παλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ Είμαι που μας πήρατε. Γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατερίνα μου. Βλέπετε τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Πραγματικά, μερικές φορές ακούω τον κόσμο αυτό που μας περιγράφει τα προβλήματά του και λέω, τι ζουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν το ξέρουμε και που είναι στη διπλανή μας πόρτα. Πάμε στην Νέα Κηφισία, στον κύριο Ευάγγελο. Καλησπέρα, κύριε Ευάγγελε. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρομαι που σας βλέπω και σας ακούω. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ναι, ακούω τη φωνή μου διπλά. Γι' αυτό έχω σταματήσει. Τώρα είναι εντάξει. Τι ήθελα να πω? Θέλω να πω στους φίλους μου αυτούς που λένε ότι κάνουν 6 και 5 μήνες να πάρουν τη σύνταξή τους. Εγώ είχα καταθέσει τα χαρτιά μου το 17 και την πήρα τη σύνταξή μου μετά από 3,5 χρόνια. Αυτοί είναι ευτυχείς οι άνθρωποι που την παίρνουν τώρα τη σύνταξη στα 5 και στους 6 μήνες. Αλλά δεν είναι αυτό που σας πήρα τηλέφωνο.
είναι ένα θέμα. Επειδή έψαχνα στο ίντερνετ προχτές, στις 27 του μήνα, είδα ότι η κυβέρνηση σε όσους συνταξιούχους έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασία, θα βάζε κάποια αναδρομικά στις 31 του μήνα. Ναι. Δηλαδή τώρα, τον Ιούλιο. Ναι. Κοίταξα και δεν έχει μπει φράγκο. Ας σταματήσουν τα ψέματα. Ας σταματήσουν τα ψέματα. Εγώ έχω κοντά 40 χρόνια στη δουλειά. Σας καταλαβαίνω. Πήγα να δω και δεν έχει ούτε ένα ευρώ μέσα. Σας καταλαβαίνω. Ναι, τα ψέματα να τα σταματήσουν. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψέματα. Όντως. Γι' αυτό από τα πολλά τα ψέματα η τσέπη τους είναι άδεια. Το κύριο κόσμος, όλοι μας και εγώ ο ίδιος. Ναι κύριε Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και είναι έτσι τα πράγματα δυστυχώς. Κάποιοι λένε ψέματα και πρέπει να σταματήσουν. Πάμε Αίγιο στον κύριο Αντώνη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Χαίρετε. Γεια σας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εχθές είδα που είχατε τον κύριο Τσάπαλο και σήμερα τον κύριο Ρωμανό. Μάλιστα. Και έπαιρνα τηλέφωνο και πήρα και σήμερα να σας ρωτήσω τι θα γίνει με το πότε θα σβηστεί το παράνομο πρόστιμο των ανεμβολίαστων των άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Πότε θα σβηστεί και ήθελα να σας ρωτήσω πότε... Κύριε Αντώνη μου, κύριε Αντώνη μου... Να το θέσετε σε αυτούς τους κυβερνητικούς, τους όλους αυτούς, για να μας πούν τι θα γίνει, πότε θα το σβήσουν. Κύριε Αντώνη, με εδώ πέρα και 3 μήνες, 4 να πω, όταν ρωτάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, παίρνουμε τηλέφωνο τα Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών, τις εφορίες κλπ, όλοι μας λένε θα σβηστεί. Περιμένετε, θα σβηστεί. Θα βγει εγκύκλιος, θα βγει μια υπουργική απόφαση. Τελικά δεν βγαίνει αυτή η απόφαση για να σβηστούν τα πρόστιμα αυτά που κακώς μπήκανε και που ταλαιπωρείται τώρα ο κόσμος που πρέπει να τα πληρώσει την εφορία. Και που αυξάνονται αυτά λόγω του ότι αν δεν πληρωθούν αυξάνονται. Τι να σας πω, θα το παλέψουμε... Μα αυτό το... ακριβώς, δηλαδή μας είχατε πει ότι θα σβηστούν και να το θέσετε και σε αυτούς τους υπεύθυνους, ας πούμε τον Τζάπαλο, τον κύριο Ρωμανό, να μας πούν. Αύριο γιατί θα εσείς πέρα... μας είχατε πει ότι όντως θα σβηστεί και δεν βλέπω φως. Αύριο θα έχω εδώ πέρα στην εκπομπή μου την κυρία Σοφία Βούλτεψη, στέλεχος μεγάλο της κυβέρνησης. Να τη ρωτήσουμε και αυτή να μας δούμε πώς ξέρει αυτή να μας πει. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε κύριε Αντώνη και πάμε τώρα στην Πετρούπολη στον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Έχω να σας δω χρόνια από όταν μας είχε καλέσει ο φίλος μου ο ύμνηστος ο Φούσας στην Παλιά Βουλή. Τι κάνετε? Μια χαρά, πολύ καλά εσείς. Ναι, έχω ένα πρόβλημα με το προστάτη. Για και μου έγραψε ο γιατρός μία μαγνητική. Πήγα στο Αττικό προχθές και μου λένε έλα στις 20 του μηνός. Πάω στα νοσοκομεία, πάω από εδώ, πάω από εκεί για να μου κλείσω το ραντεβού. Δεν μπορώ να βρω άκρη. Πήγα έξω να την κάνω να πληρώσω, αλλά μου λένε δεν μπορούμε εμείς έξω να αναλάβουμε διότι μου πήραν το ιστορικό και θα πρέπει να πας λες σε ένα νοσοκομείο. Αν συμβεί κάτι να είσαι δίπλα στο νοσοκομείο. Και θα ήθελα μια βοήθεια σε οποιοδήποτε νοσοκομείο γίνεται, εάν γίνεται μέσα στον Αύγουστο να την κάνω. Μάλιστα. Και Γιάννη μου, κρατάμε το τηλέφωνο σας, θα το κοιτάξω, να το σπρώξω λίγο και ελπίζω σε 2-3 μέρες να επικοινωνήσουμε, να σας πούμε αν καταφέραμε κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε και πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα γιατί με τελειώνει η εκπομπή μας, στο Εγάλιο, στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα αγαπητέ μου Χαρδαβέλα. Γεια χαρά. Είμαι ο Γιώργος από το Εγάλιο, με ακούτε? Ακούω, ακούω εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, με θυμάστες δεν είναι? Ναι, με. Μιλάω πάντα ιστορικά και ουδέποτε. Κοιτάω να είμαι και προσευχητικός για την συμβουλή που μου έδωσες, να μην στεναχωράω ούτε το διάβολο, ούτε το εμπαντοδύναμο. Γιατί άμα τελείς μια βέβαια, είσαι κατηγορία άλλος. Άμα τελείς την άλλη, είσαι κατηγορία άλλος. Δηλαδή άμα πελάς πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, σου λένε φασίστα, ρουφιάνο και προδότη. Άμα και κοιτάω τώρα να ικανοποιώ και τους δύο. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για τους ετεροδημότες δίκαια. Ούτε το διάβολο να συναντήσω, ούτε το σταυρό μου να κάνω δηλαδή. Πώς να σου τα λέω από δυο μεριές, θα είναι και ένα καθαρά. Που είσαι ένα σύρος και ένα σύρος εγώ. Λοιπόν. Εντάξει, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρες και τα πάμε και χάρηκα που σε άκουσα. Φίλες και φίλοι, εδώ πέρα τελείωσε η εκπομπή μας όμως για σήμερα.
Μαγάλα, είχαμε κι άλλη ώρα να κουβεντιάζουμε, να μου λέτε ζητήματα. Θα είμαστε όμως αύριο 9.30 εδώ και πάλι για να σας ακούσω. Καληνύχτα.